τις νύχτες τα καμώματα, τα βλέπει καλημέρα της μαρμότας και γυρνάει. Καλημέρα! Καλώς ήρθατε στη δεύτερη σεζόν της Καλημέρας της Μαρμότας. Ήρθε αυτή η στιγμή που όλοι περιμένατε. Η δεύτερη σεζόν της Καλημέρας της Μαρμότας είναι γεγονός. Ευχαριστώ, παιδιά. Ευχαριστώ. Ευχαριστώ. Δεν ξέρω τι να πω. Ένα μεγάλο ευχαριστώ για την πρώτη σεζόν. Πάμε δυναμικά για τη δεύτερη. Ξεκινάμε με μια πολύ δυνατή καλεσμένη, η οποία είναι εδώ για να δώσει μια κατάθεση ψυχής για το πώς έπεσε θύμα κατά τα λεγόμενα της ιδίας του κράτους. Καλώς ήρθες! Καλησπέρα σας! Καλησπέρα! Είστε η κάτοικος Εκαλής! Εγώ είμαι αυτή. Χαίρομαι πολύ που είστε εδώ. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ που ήρθατε στην Καλημέρα της Μαρμότας. Είστε εδώ για να μοιραστείτε μαζί μας μια δυνατή ιστορία. Τι σας συνέβη ένα ζεστό βράδυ του Αυγούστου? Μια υπόθεση σκατά. Πραγματικά ήταν σκατά τα πράγματα. Φτάνω στη βίλα μου στην Εκάλη και εκεί που πάω να ξαπλώσω, τι ακούω? Τι ακούτε? Την Νατάσα Θεοδωρίδου να τραγουδάει Κόκκινη Γραμμή. Ωραίο κομμάτι. Πολύ ωραίο, αλλά όχι για την ώρα εκείνη που ήταν 12.30 ακριβώς και δεν ήμουν και μόνη μου, έτσι. Ήμουνα με το σκύλο μου, που εντάξει, δεν είναι και πάρα πολύ μεγάλο, είναι ένας μολοσσός που είναι γύρω στο 1.40 αυτή τη στιγμή. Και να νιώθω ότι τα ντεσιμπέλ μπαίνουν μέσα στο κεφάλι μου και εμένα και στο μολοσσό. Είπε ότι αυτό θα σταματήσει. Θα μπει κάποια στιγμή μια κόκκινη γραμμή και σε αυτή την ιστορία. Ελάτε όμως που δεν μπήκε και εκεί ξεκινάει το μαρτύριο όμως του Λεκάλη. Εσείς λοιπόν πώς αντιδράσατε στην Νατάσα Θεοδωρίδου? Στην αρχή είπα και το ρεφρέν και το κουκλέ, αλλά σταδιακά άρχισε να γίνεται πάρα πολύ δύσκολο γιατί τελείωσε αυτό το τραγούδι και μετά μπήκε άλλο τραγούδι. Όταν λέτε άλλο τραγούδι? Μετά μπήκε Καράς. Όταν εσείς είδατε ότι μετά τη Θεοδωρίδου έρχεται το Καράς, μετά τον Καρά ενδεχομένως ήρθε ο Γονίδης, μετά τον Γονίδη ενδεχομένως... Μακρόπουλος! Έχουν φτάσει σχεδόν δύο που εγώ προσπαθώ να ηρεμήσω. Το προσπάθησα. Κάποια στιγμή δεν άντεχα άλλο, γιατί τα ντεσιμπέλ είχα χτυπήσει κόκκινο, βγαίνανε γείτονες και φωνάζανε. Και βγήκα και εγώ στον μπαλκόνι, δεν θα πω ψέματα. Και ξαφνικά πήρα τηλέφωνο την αστυνομία στην Εκάλη. Και τι σας είπε λοιπόν η αστυνομία όταν την πήρα το τηλέφωνο? Μου τα μάσαγε. Εγώ που πληρώνω τόσους φόρους στην Εκάλη, τόσα δημοτικά τέλη, αρχίζουν να τα μασάνε αυτοί που είναι υπεύθυνοι για να μας προστατεύουν. Μισό λεπτό, κυρία κάτοικε της Εκάλης. Θεωρώ ότι η ελληνική αστυνομία έχει δείξει τα τελευταία χρόνια ειδικά τι δουλειά κάνει για να προστατεύσει τον πολίτη. Έτσι. Και την πολίτρια στη συγκεκριμένη περίπτωση. Ελάτε όμως που δεν τελικά δεν μας υποστηρίζουν. Ωραία, λοιπόν, και παίρνετε την αστυνομία και κατά τα δικά σας λεγόμενα η αστυνομία σας τα μάσαγε. Ειλικρινά, είχα βγει στο μπαλκόνι και έβλεπα το λαό της Εκάλης να διαμαρτύρεται και να φωνάζει και να λέμε τι γίνεται. Ο λαός της Εκάλης. Ο λαός της Εκάλης είχε εξεγερθεί να παίρνουμε τηλέφωνο την αστυνομία διάφορα άτομα, να κάνουμε παράπονα και να μην μας λένε τίποτα. Μας άγανε τα λόγια τους. Ήρθε κάποιο περιπολικό? Δεν ήρθε κανένα. Μέχρι που έφτασε στο σημείο να πάρω το 100. Το 100 τι σας είπε? Με ρώτησαν αν θέλω να κάνω επίσημη καταγγελία, γιατί ήδη είχαν 11. Αλλά κάποια στιγμή τους ρώτησα, λέω, γιατί μου τα μασάτε? Πρόκειται για κάποιον very important person. Είναι κάποιος πάρα πολύ σημαντικός άνθρωπος, τον οποίο προσπαθείτε να καλύψετε. Και τι σας είπαν? Μου τα μάσησαν. Εκείνο που κατάλαβα ότι κάτι περίεργο συμβαίνει στην ακριβή μου γειτονιά. Μάλιστα. Μου λέγανε ότι θα επιληφθούν επί του θέματος, δεν κάνανε τίποτα. Και υπενθυμίζω ότι πληρώνω πάρα πολύ ακριβά δημοτικά τέλη. Και εν τέλει? Και κάποια στιγμή γύρω στις 7 το πρωί που δεν είχα κλείσει μάτι, που ο πυρετός χτύπαγε κόκκινο, πήρε το μολοσσό και βγήκαμε βόλτα έξω. Σχεδόν ημίγυμνη, με τα ισόρουχα, με γκριζέ, βγαίνω έξω από όλο το μολοσσό. Και πήγα προς τα πέντε σπίτι από όπου ακουγόταν η μουσική, που ακόμα έπαιζε. Μιλάμε για 7 το πρωί, που πλέον είχε ηρεμήσει η ένταση, αλλά έπαιζε ακόμα Βέρτη. Νίκο Βέρτη. Μάλιστα. Σταματάω απ' έξω και πλησιάζω στην πόρτα γιατί ήθελα επιτέλους να δω who is that very important person that the police wouldn't act on them. Ποιος είναι αυτός ο πολύ σημαντικός άνθρωπος τον οποίο η αστυνομία προστατεύει? Ακριβώς. Και πλησιάζω την πόρτα να δω ποιος μένει εκεί σε αυτή την πολύ άσχημη πολυκατοικία. Και ποιος μένει εκεί? Δεν αναγνώρισε κανένα επίθετο και εκείνη τη στιγμή ο Τσέστερ αποφάσισε να κάνει την ανάγκη του. Μάλιστα. Όχι τον μπροστά, τον χοντρό. Καταλαβαίνετε, φαντάζομαι. Και μιλάμε και για μολοσσό, δηλαδή καταλαβαίνετε λίγο το μέγεθος, με το συμπάθειο δηλαδή. Τα κόπρανα. Τα κόπρανα. Άρχισα να σκέφτομαι όλη την ψυχανάλυση που κάνω εδώ και 10 χρόνια. Οπότε εκεί σκέφτηκα τελείως αλληγορικά και υποσυνείδητα ίσως ότι όλο το βράδυ έφαγα τα σκατά τους. Και εκείνη τη στιγμή είδε μπροστά τα σκατά του Τσέστερ.
Οπότε τα μάζεψα. Ναι. Και δεν άντεξα. Κάτι μέσα μου, κάτι με παρακίνησε. Και τι κάνατε? Τα άρπαξα και τα πέταξα στην πόρτα της φτηνής πολυκατοικίας. Και μετά? Έφυγα σαν κυρία, γύρισα στην ακριβή μου βίλα και κλείστηκα μέσα. Μάλιστα. Τρεις μέρες μετά, ξαφνικά χτυπάει το κουδούνι. Ανοίγω και βλέπω κάποιον να φοράει στολή αστυνομίας. Ένστολος. Ένστολος, μπερδεύτηκα, νόμιζα ότι είχαμε Halloween. Δεν ήταν Halloween. Και τι ήταν? Μου ζήτησε να πάω να μιλήσουμε και με το που κατέβηκα με ενημέρωσε ότι έχει ξεκινήσει μια πολύ σημαντική έρευνα για ένα πολύ σημαντικό περιστατικό εκφοβισμού που έλαβε χώρα στην ακριβή μου γειτονιά. Σε τι αναφερόταν, πιστεύετε? Αχ, σας κατά του Τσέστερ και εγώ το πήξα τελείως ανήξερη, σαν να μην ξέρω τίποτα και μου ζήτησε αντίγραφα από τις κάμερες του κήπου. Εσείς τις κάμερες τις είδατε? Δεν τις είδα και πήρε επιτόπου τηλέφωνο την αδερφή μου, η οποία χειρίζεται τις κάμερες και της είπα ακριβώς τι έχει συμβεί. Μου παρακαλούσε την αδερφή μου να μην πει τίποτα και να μην δώσει τα αντίγραφα από την κάμερα. Να μην σας δώσει. Να μην με δώσει. Και δεν έδωσε. Μπράβο. Παράδοξο, περίεργο πάλι. Αδερφική αγάπη. Σε ποιο σπίτι μου λέει πήγες και έριξες τις κατά? Ξέρετε ποιο σπίτι ήτανε? Ποιο σπίτι ήτανε? Ήταν το σπίτι του νομικού εκπροσώπου ενός από τα πιο σημαντικά πολιτικά πρόσωπα της χώρας μας. Σαν να λέμε του Πρωθυπουργού, ας πούμε. Του Πρωθυπουργού και πάλι καλά. Μιλήσαμε με μεγάλους δικηγόρους, είχα πάρει τον κύριο Κούγια τηλέφωνο, είχα πάρει τον κύριο Λικουρέζο και με ενημέρωσαν ότι αυτό που έκανα ήταν ποινικό αδίκημα και ότι θα μπορούσαν να με πάνε μέσα για εκφοβισμό. Μάλιστα. Το σοκαριστικό της υπόθεσης, ξέρετε ποιο είναι, κυρία Αγάπη? Ποιο? Μετά από 2-3 μέρες έλαβα μια κλήση στο τηλέφωνό μου από απόκρυψη. Και ποιος ήτανε? Ο υπεύθυνος του Ρουβίκονα. Δεν ξέρω αν το ξέρετε σαν οργάνωση. Τα φιλιά μας τα παιδιά του Ρουβίκονα. Τα φιλιά μας, γιατί τελικά είναι αξιοζήλευτα παιδιά και πάρα πολύ συμπαθητικά. Πήρανε να με συγχαρούν. Εγώ μέχρι τότε φυσικά δεν ήξερα την οργάνωση, αλλά μετά ξέρετε, μπήκα στο Wikipedia και τα διάβασα. Ευχαριστούμε πάρα πολύ λοιπόν, κυρία πολίτη της Εγκάλης. Ευχαριστούμε που ήρθατε στην Καλημέρα της Μαρμότας για να μοιραστείτε αυτή σας την εμπειρία. Υπάρχει κάτι άλλο που θα θέλατε να μας πείτε πριν κλείσουμε? Να με στηρίξει ο κόσμος στις επόμενες εκλογές. Πολίτης Εγκάλης θα είναι σε παρένθεση προς το πραγματικό μόνο μας. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Ευχαριστούμε πολύ. Γεια σας. Να είστε καλά. Βρισκόμαστε στο σπίτι του γνωστού δισεκατομμυριούχου Billionaire Sam, ο οποίος θα μας ξεναγήσει στην έπαυλή του. Billionaire Sam! Δεν μπορώ ότι άλλη μια φορά που έδωσα άδεια στην Καρλώτα και αναγκάζομαι μόνος μου να καθαρίσω όλη τη βίλα. Είναι απίστευτο αυτό που συμβαίνει. Billionaire Sam, ευχαριστώ πάρα πολύ που σας γνωρίζω. Ποια είσαι κοπέλα μου, εσύ? Πάρτε σκοπά, ποια είσαι να σκουπίζεις. Συνέντευξη, δεν το θυμάστε? Πω, μαγκάρα, από τη φωτίστε! What is in my bag, περίμενα να σου δείξω. What's in my bag, περίμενε. Πρέπει να δείξω τι έχει μέσα η τσάντα μου. Δεν είσαι από αυτό το Vogue? Από την Καλημέρα της Μαρμότας είμαστε, από την πρωινή εκπομπή. Που λατρεύει όλη η Ελλάδα. Okay. Τι θες να κάνω, κορίτσι μου, για σένα? Έχουμε κανονίσει να μας κάνετε ξενάγηση στην επαυλή σας. Να σε ξεναγήσω, λοιπόν. Τη σκούπα από την Αθήνα. Δηλαδή δεν είσαι από τη Vogue και το What's in my bag? Όχι. Λοιπόν, let's go. Από εδώ είναι ένα mannequin, είναι ρόμποτ, είναι ναι. Bot. Και διαβάζει Τσάρλις Μπουκόφσκι. Τσάρλις Μπουκόφσκι απ' έξω, από μέσα διαβάζει το 50 Shades of Grey. Από εδώ είναι my TV, ναι. Television, ναι. Μάρμαρο, you know, marble, ναι. Κλπ. This is make appliances, γιατί αγαπώ τις ακριβές appliances. Μάλιστα. Αυτό βγαίνει το στήθος, εγώ. Ναι, φαίνεται όλο. Όλο Korean. Ναι. Okay, μάρμαρο πεντέλης, ναι. Και μικρά στάβια να λειτουργούν εδώ πέρα οι chefs και λοιπά να κάνουν την ιστορία τους. Μάλιστα. Σε σίγουρη δεν είσαι από τη Vogue και το What's in my bag? Δυστυχώς. Και το bathroom μου, when the magic happened. Την τουαλέτα ξέρεις, κάνω τρομερή magic. Θα σου πω άλλη φορά. Ναι. Και από εδώ είναι the stairs, ναι. Και ανεβαίνουμε στα πάνω διαμερίσματα. Follow me, ναι. Ή μάλλον I follow you. Α, δεν ξέρω πού πάω. Okay. Μήπως όμως επειδή έχω παραγγείλει delivery, μήπως τυπήσει την πόρτα? Τι φοβάμαι. Delivery παραγγείλατε, catering? Sushi. Okay. Εδώ κάνω τα outfit change μου. Πόσο κοστίζει αυτό που φοράω, έτσι? Ναι. 5.000 ευρώ ζακμούς. Ναι. 5.000 ευρώ ζακμούς. Ναι. 5.000 ευρώ φαντάζομαι καταλαβαίνεις ζακμούς. Φοράτε κάτι άλλο εκτός από ζακμούς? Έχω αποκλειστική συνεργασία με ζακμούς. Ναι, okay. Τα υπόλοιπα διαμερίσματα δεν θέλω να τα ανοίξω, αν μου επιτρέπετε. Okay. Νομίζω μπορούμε και να τελειώσουμε. Όχι, γιατί έχω παραγγείλει σούσι. Με συγχωρείτε. Ναι.
Δεν ξέρω και πώς ανοίγουν αυτά, γιατί έχω συνήθως χιλιάδες υπηρέτες. Φελαράκι, ρανσοβάκι, καλαμάκια, χοιρινά και πατάτα, έλα φάει. Σούσι δεν είπατε ότι παραγγείλατε. Λεφτά γιατί... Λεφτά. Το μπέρμπερι. Το Louis Vuitton. Ζακμούς. Έλα μέσα να σε κεράσουμε, έλα να κάτσε στο μάνικεν. Κυρία εκπομπή, με νεβέτσα. Καλημέρα της Μαρμότας, εγώ είμαι η αγάπη Φαρμανιστέρα πολύ. Εγώ είμαι Μπάμπη. Το μοντέλο πώς λέγεται? Μα δεν μιλάει. Ναι, αλλά δεν μιλάει. Περίμενε να δω το τηλεκοντρόλ, κάτσε να πατήσω το start, μήπως και μιλήσει. Όχι, Πέπε, κόλλησε. Έλα. Θα αποχαιρετήσουμε τον Billionaire Sun, αφού τον ευχαριστήσουμε πάρα πολύ για την ξενάγηση που μας έκανε. Παρακαλώ πολύ. Φεύγοντας, μπορείς να πάρεις και του Μπάμπη τα σούσι. Σουβλάκια είναι. Ναι, αυτό. Σε ευχαριστώ πάρα πολύ. Εγώ ευχαριστώ. Μπορώ να σου δείξω γιατί είχα μπει στην τσάντα μου. Τα χάπια μου. Ναι. Για τη δυσκολιότητα. Ωραία. Μπορείς να φύγεις, κοπέλα μου. Ευχαριστώ πολύ. Πότε θα με γράψουν οι φιλάδες? Ποτέ μάλλον. Γεια σας.